Κύριε Καραθασόπουλε, παρακολουθείτε τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η κοινωνία, την οποία όλοι στο τέλος των προβλημάτων που έχουν ή δεν έχουν, τη θυμούνται. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια εικόνα επίπλαστη. Να φέρω ένα παράδειγμα χθεσινό. Χθες, μετά από πολύμινους αγώνες, οι εργαζόμενοι στην προβλήτα 2 και 3 του λιμανίου του Πειραιά στην Κόσκο κατέκτησαν να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά και μάλιστα αναδρομικά από το 2012. Πόσες κυβερνήσεις από το 2012 έως σήμερα έχουν περάσει, κύριε Παπαδάκη? Όλες αυτές οι κυβερνήσεις αρνιώσανται να ενταχθούν οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ένα το κρατούμε. Άρα τι δείχνει? Δείχνει ότι όταν ο λαός θέλει, παλεύει, μπορεί να έχει και αποτελέσματα. Περιορισμένα, βεβαίως. Αυτό λέμε εμείς λοιπόν, ότι η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση και ο ρόλος των κοινωνικών στρωμάτων πρέπει να δίνεται καθημερινά με τις διάφορες μορφές πάλης. Και εκεί το ΚΚΕ πρωτοστατεί. Και ήδη προγραμματίζουν μια σειρά μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις. 17 του μήνα έχουμε την πανυγειονομική κινητοποίηση, απεργία. Ακολουθούν οι οικοδόμοι. 20 Νοέμβρη πάμε για πανεργατική απεργία 24 ώρες. Άρα λοιπόν αυτό είναι επί της ουσίας που πονάει την κυβέρνηση, που στριμώχνει την κυβέρνηση και αποτελεί και την απάντηση στην κλιμάκωση αντιλαϊκής πολιτικής. Η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης δεν έχει ημερομηνία λήξης. Φάνηκε αυτό και από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού και από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα και πάει μέχρι τις επόμενες δεκαετίες, που ο λαός θα συνεχίσει να ματώνει, αφενός για να διασφαλίζει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και αφετέρου για τη διαχείριση του κρατικού χρέους. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι μια απάντηση πολύ καθαρή, και δεύτερον είναι και μια απάντηση, θα λέγαμε, από την άλλη μεριά, σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, τις αγωνιώδεις από το πολιτικό σύστημα, από την άρχουσα τάξη, να διαμορφωθεί ένας δεύτερος πόλος στα πλαίσια της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Είτε με αυτές τις κοινές φανταζί του ΠΑΣΟΚ, την επίπλαστη εικόνα που θέλει να παρουσιάσει, είτε με τα εκφυλιστικά φαινόμενα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αφενός δεν πρόκειται να προκύψει τίποτα καλό για τον κόσμο από μια τέτοια αναστήλωση της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, γιατί είναι δεσμευμένοι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζει όμως ο κόσμος και ψηφίζει για τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Εμείς τι θέλουμε απέναντι από αυτή τη διαδικασία? Να απεγκλωβιστούν ευρύτερες δυνάμεις. Γιατί? Γιατί και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένοι στα ίδια σημεία που είναι και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή σε ποια? Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικάνους. Άρα λοιπόν έχουν μια κοινή σύμπλευση. Και το λέω αυτό γιατί? Γιατί η αγωνία ποια είναι? Να προσπαθήσει να διαμορφωθεί ένας δεύτερος πόλος για να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών του συστήματος και να μην απεγκλωβιστεί. Άρα διέξοδος είναι η οργάνωση της πάλης, η συμπόρεση με το ΚΚΕ και η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής και του πραγματικού αντίπαλου που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, επαγγελματίες και η νέα γενιά.